οικογένεια του Ετεγόντο καταρχά ευχαριστεί όλο τον κόσμο που έχει προβεί και στην εκδήλωση. Την αγάπη όλη και τον σεβασμό που δέχεται στι δύσκολε ώρε που περνά. Πριν όμω έκανε την ανακοίνωση, γιατί θέλει ειδικά να δηλώσει και πάλι για αυτό που έγινε την προφορική αυτή δήλωση, ότι επιθυμεί να μην δοθεί περισσότερη δημοσιότητα, κυρίως σε ό,τι αφορά την οικογένεια και τα παιδιά του. Υπάρχουν ανήλικα παιδιά. Είναι πολύ άσχημο, πολύ οδυνηρό να βλέπουν την προσωπική ζωή του πατέρα του και την οικογενειακή του ζωή στα κανάλια και στις τηλεοράσεις, όπως και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης γενικά. Θα παρακαλούσαμε θερμά και πάλι να γίνει σεβαστή αυτή η επιθυμία της οικογένειας. Δεν θέλει καμία δημοσιότητα, θέλει να θρυνήσει τον άνθρωπό της. Δεν θέλει να δημοσιευτεί καμία φωτογραφία, κυρίως των παιδιών, εικόνες, το καταλαβαίνετε, φαντάζομαι, και ούτε να παραστηθεί οτιδήποτε στην κηδεία που θα όποτε γίνει. Είναι σοκαρισμένη, όταν το καταλάβετε. Ο Γιώργος Ουρβανόμουλ ήταν ένας άνθρωπος πολύ υπερπτικός, πολύ χαμογελαστός και απαντητός, πόσο μάλλον στην οικογένειά του και στα παιδιά του. Γι' αυτό και παρακαλούμε θερμά να γίνει η σεβαστή αυτή η επιθυμία. Κυρία Σαραγή, τι σημαίνει το γεγονός ότι έχει αναλάβει η ασφάλεια την έρευνα της αυτοκτονίας? Ενδεχομένως αυτό σημαίνει ότι θα γίνουν κάποιες έρευνες. Δεν έχει να πει κάτι σε αυτό η οικογένεια, δεν έχω εντολή να πω κάτι περισσότερο. Εφόσον έχουν αναλάβει αρχές, όλα πήραν τον δρόμο τους και θα δούμε τη συνέχεια.